πάλι μαζί. Έχουμε μπροστά μας και τα play-off, τα οποία δεν ξέρω πώς θα την έχετε δει μερικοί. Είναι σημαντικό ο Ολυμπιακός να κατακτήσει δεύτερη θέση για πολλούς λόγους. Εμάς να αφήσουμε τον οικονομικό για τη διοίκηση. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ο οικονομικός. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι μπορεί να έρθει αξιολογότερος προπονητής όταν είσαι στο Champions League και πιο αξιόλογοι οι παίχτες με το κίνητο του Champions League. Απλά και μόνο αυτό. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε κοντά στην ομάδα όταν όλοι, αλλά όταν εννοούμε όλοι, όλοι. Για να κατακτήσει η ομάδα τη δεύτερη θέση. Απλά πράγματα είναι. Σας λέω το οικονομικό, γιατί πέρυσι κάναμε και λογιστικά, όλοι οι λογιστές, τους λογιστές κάναμε, πήραμε από εδώ, πήραμε από εκεί, περιμέναμε να δούμε κανένα παίχτη, τίποτα. Τέρμα τα λογιστικά. Τα λογιστικά είναι για αυτούς που είναι να τα κάνουν. Για τους λογιστές της κάθε ΠΑΕ. Εμείς απαιτούμε όποιος χειριστεί τα θέματα της ομάδας να ενεργήσει σαν Ολυμπιακός. Έτσι. Και αυτή η χρονιά είναι πολύ σημαντική για τον Ολυμπιακό. Και θα εξαρτηθούν πολλά από τους χειρισμούς αυτής της χρονιάς για την περαιτέρω πορεία για το μέλλον του Ολυμπιακού. Και το άμεσο. Και το μεσοβραχικό πρόθεσμο που λέει και ο Φιλιππίδης που είναι ακόμα έξω. Που είναι διαιτητής ο Τριτσόνης, μωρέ, που, ήταν, που μπήκε ο Τριτσόνης που παίζει όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Μπήκε στο ταμιευτήριο με το επιπροεδρίας Φιλιππίδη. Ή, όχι, ρε, αγγελικά πλασμένα, ρε, σας θα παρακαλώ τώρα. Δεν είναι ούτε υπονοούμενα, ούτε τίποτα. Όλα τίμια. Μην πειραχτεί ο Σισε. Τριτσόνης ίσον, ο προστάτης του Σισε. Μην ακουμπήσει κανείς το παιδί. Γελάει ο κόσμος, ρε. Δεν ξεφτυλισμένοι, γελάει ο κόσμος. Έχουμε γραμμούλα. Έλα, Λέκο, έχουμε γραμμούλα. Για πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δημήτρης λέγομαι. Γεια σου, Δημήτρη. Καταρχήν ήθελα να σου πω δύο πράγματα εδώ που δεν συμφωνώ μαζί σου. Πες μου, Δημήτρη, Παναθηναϊκός. Όχι, όχι, Ολυμπιακός. Πάμε. Ήθελα να σου πω ότι γιατί ο κύριος Παντέρας να βάλει φυσούνε. Εσύ στο Καραϊσκάκι βάζεις φυσούνε, να φτιάχνεις και ένα κορεό έτσι για εικαστικά. Ο κύριος Παντέρας είχε ρίξει δάχτυλα, σωστή εγώ γύρω-γύρω. Το έχεις κάνει εσύ. Ναι, ναι. Δεν έχεις κάνει τέτοιο. Βάζεις δάχτυλα, σωστή εγώ. Όχι. Τι, ναι, σουρεαλιστικό το πει. Βέβαια, δεν ξέρουμε εμείς τώρα από τέτοια. Χθες ο κύριος Τριανταφυλόπουλος τι ήθελε δηλαδή να ρίξει τα καπνογόνα που ρίξανε στον ντέρμπι των Αιωνίων. Δεν είναι πρωτάκουστο αυτό. Τι ήθελε να δείξει το τέτοιο τον Ερυθρό Στραβρό που έψαχνε τα δάχτυλα της γυναίκας. Όχι, βέβαια. Αυτό έχουμε ξαναδεί. Όχι, βέβαια. Τι να δει. Ρε παιδί μου, γίνεται μια εκπομπή. Δεν γίνεται μια εκπομπή. Ποιο είναι το, η αφορμή της εκπομπής, η βία. Δηλαδή η βία που σαν αφορμή στάθηκε τα γεγονότα που γίνανε στο ΑΚΑ. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή που έχασε τα δάχτυλά της η κοπέλα και λιθοβολήθηκε και κάηκε το. Λιθοβολήθηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού μέχρι και ντουλάπες πετάγανε. Μια που υπήρχε αστυνόμευση σωστή. Υπήρχε αστυνόμευση σωστή, ρε παιδί μου, και πετάγανε μέχρι και ντουλάπες. Και στην ώρα σου πήγε, δεν καθυστέρησε τις δύο ώρες. Ναι, όχι, τίποτα. Στην ώρα του. Και βγήκε και τον δρόμο και τέτοιο. Και τι, το αποτέλεσμα ήταν να δείχνουν ότι φταίει ο Ολυμπιακός. Και κερατάδες και δάλμενοι. Εσύ τους καθυστέρησε τις δύο ώρες και δεν φάγανε ούτε μια πέτρα. Αλλά είχαν στριμωχθεί εκεί στο Πούλμαν, ο Καραγκούνης κατουριότανε, ο Τζόρβας είχε, πώς το λένε, αγόρι μου, είχε ανεμολογιά και δεν είχε πάρει το φάρμακό του και λέει κάτσε να δεις τώρα να μπω μέσα και θα πω ότι μου πετάγατε τέτοιο, με τα αεροβόλο. Ναι. Το καθυστέρησε μες στο Πούλμαν, ευρίασε. Τέλος πάντων. Δεν είναι τώρα να γελάμε. Όχι, δεν είναι για να γελάμε, αλλά η κεντρική ιδέα δηλαδή του όλου αυτού αυτής της απόφασης είναι ότι ξέρεις κάτι, πάει αύριο ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, στου Χαριλάου. Βαράτε ρε! Ρε βαράτε ρε! 90 χιλιάρικα και μια αγωνιστική. Και μια αγωνιστική, και άμα έχουν και καμιά απεργία οι δικηγόροι, θα το παίξετε και το παιχνίδι όποτε κουστάρετε. Το τι μέρη μόνο, με καμιά εύκολη. Λέει μια αγωνιστική, άμα ήταν σωστή. Θα έπρεπε τέρμα και για εμάς και για όλους. Ούτε λεφτά ούτε αγωνιστικές. Ό,τι κάνεις,
3 βαθμούς μείον, 5 βαθμούς μείον. Και ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Ναι, στα αποδεδειγμένα, όχι στα αποδεδειγμένα. Γιατί εδώ μιλάμε για ντοκουμέντα. Χώρια που και ντοκουμέντα κουτσουρεμένα και αυτά από την ΕΟΒΑ. 90.000 ευρώ που μια θύρα έχει πάρει ο πατέρας. Ναι, 90.000. Είχαμε φάει και εμείς τον πρώτο αγώνα και δεν θυμάμαι να είχε γίνει και τίποτα στον πρώτο αγώνα. Ούτε δηλαδή απλά χαθήκανε μόνοι τους από τον πανικό τους και χαθήκανε, καθυστερήκανε κάτι στο πεδίο του Άρεος να διάσει η Αθήνα και ο Πειραιάς από πολίτες, να κατέβει η ομάδα του, η ατρόμητη ομάδα του Μπανάκου στο Καραϊσκάκι που θα έπαιζε με τη μισή ομάδα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, εγώ αυτό είδα. Και από εκεί και πέρα, τι, πόσο έφαγε ο Ολυμπιακός, λέει, πόσο πρόστιμο έφαγε τότε, καμιά εκατοστή χιλιάδες. Και έκανε έφεση η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, του κυρίου Πυλάβιου, του αντικειμενικού και που είναι στη, του προϊσταμένου του Τεροβίτσα και του Φινοκαλιώτη και της Επιτροπής Εφέσεων, έκανε να αυξηθεί η ποινή, να ματώσει ο Ολυμπιακός κι άλλο. Να ικανοποιήσουμε το λαϊκό αίσθημα και λαϊκό αίσθημα δηλαδή του Παναθηναϊκού. Ότι και καλά χάσαμε, τουλάχιστον να φάνε κανένα πρόστιμο, να ματώσουν και οικονομικά. Και πρόστιμο στο πρόστιμο, μπας και γλιτώσει και καμιά μεταγραφή, ας πούμε, και δεν γίνει. Να κοστίσει τον Ολυμπιακό καμιά μεταγραφή. Και εμείς κοιτάμε αβαθέστατα, μπίλι μου. Βασίλης, δεν είπαμε. Δημήτρης, συγγνώμη. Το θέμα είναι όμως ότι κακώς ψαχνόμαστε με προπονητές όσον αφορά για εμάς, για τα δικά μας. Ναι. Και γυμναστές και παίχτες. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από ψηλά. Και εγώ δεν συμφωνούσα ούτε με τον προηγούμενο ότι να μην φύγει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος έχει κάνει πάρα πολλά, δεν λέω, και εμένα μου μίλαγες πριν κάποιο καιρό για τον πρόεδρο, ήμουν να σου πάρω το κεφάλι, αλλά πλέον βλέπω ότι δεν. Ο άνθρωπος, δεν ξέρω τον λόγο. Δεν ξέρω και θα δεχόμουν και να έλεγε, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι επιχειρηματίας. Και μέχρι εδώ ήμουνα, αυτά σας έκανα, δεν είναι και λίγα. Α, κοιτάξτε να δείτε, μέχρι εδώ είμαι, φεύγω. Ναι. Μη μας διαλύσεις και φύγεις. Ναι, δεν πιστεύω. Και όσο για τον Λαβρεντιάδη, δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για τον Λαβρεντιάδη. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βάλει λεφτά στην Καραϊσκάκη ΑΕ. Οπότε αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση για τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει για τον Ολυμπιακό, έστω και αν το μέλλον μπορεί να πάρει πίσω λεφτά. Ωραία, άλλο τώρα, τι να συζητάμε εμείς. Έχει δώσει για να εμείς βγάλει. Δημήτρη, με σκοπό να βγάλει. Δημήτρη, δεν μπορώ εγώ να. Εγώ τον κόκαλι δεν έχω πρόεδρο τώρα. Ναι, για τον Λαβρεντιάδη. Γιατί δεν με νοιάζει εμένα για τον Λαβρεντιάδη. Γιατί χάνω το παιχνιδάκι. Δεν θα μπω εγώ στο παιχνίδι του καθενός ότι και καλά περιμένω κι άλλους και τέτοια. Εγώ ξέρω, εγώ αυτό κοιτάω σαν φιλάθλος του Ολυμπιακού. Ότι ο Ολυμπιακός θέλει ενίσχυση σοβαρή. Θέλει σοβαρές κινήσεις, δεν με νοιάζει ποιος θα τις κάνει, αυτός που είναι απάνω. Να τα λέμε αυτά μεταξύ μας, αυτό εννοώ. Βράστο, κοίτα, θα κάσουμε το παιχνιδάκι, μπορεί να παίξουμε και το παιχνιδάκι ορισμένων ως προς τη χρονοτριβή. Πρόσεξε τι σου λέω, να ακούς τα λόγια μου κανονικά, έτσι όπως μας τα λέω. Μας φτάσαν όμως εδώ. Τι? Το έχουν καταφέρει αυτό σιγά σιγά. Βρε, το καταφέραμε μια χρονιά, ήδη, τι καταφέραμε, θες να σου κάνω απολογισμό. Τι παίχτες θέλανε να πάρουν και παίρνανε και όλοι ερχόντουσαν και όλοι ερχόντουσαν και στο τέλος δεν πήραμε κανέναν. Ναι. Αυτά, δηλαδή αυτή η κοροϊδία, γιατί πέρυσι ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι εμπέχτηκε. Αδιαφυσβήτητο. Εμείς γιατί δίνουμε 400-500 ευρώ κοντά στο πέταλο διαρκεία, στον Κόκαλη και στο Λαβρεντιάδη όμως. Ρε, μην μπερδεύει το Λαβρεντιάδη. Μην μπερδεύει το Λαβρεντιάδη. Το Καραϊσκάκι ΑΕ το 50% έχει. Ρε, άλλο είναι real estate το Καραϊσκάκι ΑΕ. Είναι καθαρά το μαγαζιό. Έχει εσύ και δηλαδή έχει κανένα όφελο από κανένα μαγαζί από κάτω. Μην το, δηλαδή να σου πω κάτι, όχι να μακάρι όλοι οι επιχειρηματίες και οι εφοπλιστές ευπρόσδεκτοι. Κατάλαβε τι σου λέω εγώ τώρα. Ναι, κάτσε και να στο κάνω και λιανά. Δεν θέλω να μου δίνει άλλοθη στον Κόκαλη μέσω του Λαβρεντιάδη. Έχω πρόεδρο τον Κόκαλη, για να το καταλάβεις και εσύ. Αυτό ακριβώς. Ωραία, μην με πηγαίνεις αλλού. Έχω πρόεδρο τον Κόκαλη. Ναι. Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Όταν θα μπει, όποιος μπει, καλώς να μπει και καλώς να δούμε και τα λεφτά ωραία, του. Ωραία, μέχρι εκεί. Τώρα όμως, τι έχω. Τον Κόκαλη. Α, μπράβο. Άσου Λαβρεντιάδη. Γιατί απαιτούμε.